Άγιος ο Θεός, σαν την Αγιά Τριάδα. Έλα, έλα, σαν την Αγιά Τριάδα, την ομορφιά τη Λεβεντιά, περίσσια εξυπνάδα. Την ομορφιά τη Λεβεντιά, περίσσια εξυπνάδα. Μικρό μου καστέλο, ορισμό και πόλη πικραμένο. Από τα δώδεκα νησιά εσύ εξακουσμένο. Από τα δώδεκα νησιά εσύ εξακουσμένο. Ύψομαι σαν παλικάρι τη σημαία στο κοντάρι, κύρα μου δέσποινα τη ζρώ. Ύψομαι σαν παλικάρι τη σημαία στο κοντάρι, κύρα μου δέσποινα τη ζρώ. Εξακολουθούν να αντέχουν, να θίστανται οι αρχές και οι αξίες που καθόρισαν την πορεία του έθνους μας διαμέσου των αιώνων. Δεν υποστήλαμε ποτέ την σημαία της αξιοπρέπειας και της εθνικής υπερηφάνειας. Αυτό ως μήνυμα έχει ξεχωριστή σημασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διακρίνει η πατρίδα μας. Δύσκολους, με μεγάλες προκλήσεις που όλοι ανεξαίρετα έχουμε ευθύνη μπροστά στην υποχρέωση απέναντι στον τόπο, απέναντι στο λαό μας, να αγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε ώστε να τα ξεπεράσουμε τα δύσκολα, να τα αφήσουμε πίσω ως μια κακή ανάμνηση και να κοιτάξουμε με αισιοδοξία και αυτοποίθηση στο μέλλον. Λέμε όλοι και το επαναλαμβάνουμε και στις κατηδίαν κουβέντες μας και όταν βρισκόμαστε σε τέτοιους χώρους ότι η συγκυρία είναι πραγματικά δύσκολη. Ναι, είναι. Και σχετική αξία έχει πλέον να αναρωτιόμαστε πώς και γιατί φτάσαμε εδώ. Σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Προϋπόθεση όμως για να προχωρήσουμε μπροστά είναι να ξαναβρούμε τον καλό μας σε αυτό, να απομακρύνουμε όλα εκείνα τα ελαττωματικά στοιχεία που μας πυροδότησε το παρελθόν, να ξαναφτιάξουμε το κράτος, να ανασυντάξουμε τους θεσμούς και να καλλιεργήσουμε ανάμεσά μας σχέσεις αλληλεγγύης, ομοψυχίας και εθνικής συνεννόησης. Βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή να προχωρήσουμε, όπως είπαμε, δυναμισμό και αισιοδοξία μπροστά, ανταποκρινόμενοι και στην κληρονομιά όλων εκείνων που προηγήθηκαν ημών, αλλά και στις απαιτήσεις των νεότερων γενεών. Εδώ, σε αυτόν τον χώρο, είπα και το επαναλαμβάνω, ακόμα αντιστέκεται η Ελλάδα καθήκοντος της τιμής των αξιών. Λοιπόν, σήμερα με την ευκαιρία να ευχηθώ προς όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στην ηγεσία τους, αλλά και σε όλο το στελεχειακό δυναμικό και στους στρατεύσιμους μας, άνδρες και γυναίκες, αυτή η χρονιά να είναι χρονιά ανάτασης, δημιουργίας και να ευχηθούμε πάνω απ' όλα να είναι μια ειρηνική ακόμα περίοδος. Ειρηνική περίοδος αυτή που έρχεται και θα φροντίσουμε όλοι για αυτό, αλλά την άλλη μεριά και το αμυντικό μας σύστημα σε ετοιμότητα έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και στο ρόλο που του αναθέτει ο ελληνικός λαός, το έθνος μας, αλλά και η διεθνής ανομία.
τάξη. Θα σα κρύβω, μια και είναι η δεύτερη θητεία μου στο Υπουργείο Δίκης Αμήνης, ότι αισθάνομαι και υπερήφανος και ικανοποιημένος από τα όσα και εγώ είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω εδώ και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και με την αναπληρώτρια Υπουργό Άμυνας και τον Υφυπουργό Άμυνας, που από κοινού όλοι μέσα σε πνεύμα εργαστής, συνεργασίες και συνεννόησης προωθούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνική μας άμυνα και την εθνική μας ασφάλεια. Είναι σε άξια χέρια το εθνικό αμυντικό μας σύστημα, με στελεχειακό δυναμικό κατεπτυσμένο, υπερήφανο, που ασκείται καθηκοντά του με αξιοπρέπεια και ευθύνη, πάνω απ' όλα όμως με αποφασιστικότητα. Και αυτό θα ήταν ένα ακόμα μήνυμα που στέλνουμε τώρα, παραμονή του καινούριου χρόνου, ως την ελληνική κοινωνία, ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να κοιμούνται ήσυχοι. Οι ένοπλες δυνάμεις αγρυπνούν. Είναι σε διαρκή ετοιμότητα και πλήρη επίγνωση της εθνικής τους αποστολής και της αίσθησης του δημοσίου και εθνικού καθήκοντός τους. Σε όλους λοιπόν και όλες εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μέσω ημών προς όλο το στρατηγικό μας δυναμικό και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, χρόνια πολλά, υγεία, έμπνευση, δύναμη, δημιουργικότητα και αντοχή, όπως είπα στην αρχή, μπροστά στα δύσκολα που ακόμα είναι στην εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Όλα όσα έχουν συντελεστεί τον τελευταίο καιρό, με πρώτο εκείνο που έχει να κάνει με τη σχέση του ελληνικού λαού, σταδιακά αποδίδουν. Η Ελλάδα σταδιακά επανέρχεται και πάλι στην τροχιά της ανάπτυξης και της πρόοδου. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη, γιατί αφήσουμε πίσω όλα αυτά που μας πίκραναν, που μας στεναχώρησαν, που αν θέλετε μας προβλημάτισαν και θα ανοίξει μια καινούργια αισιόδοξη περίοδος για το έθνος και το λαό μας. Χρόνια πολλά.